Όπως βλέπετε, να συνεχίζει. Είναι κάτι στιγμές. Όπως βλέπετε εδώ, η Ντάνα θα μας βγάλει σε λίγο λεπτές, μία λευκή και αυτή έβγαλε μία η μάχη σαν δράχτη. Εδώ όμως σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπήρα. Σε γεμάτος και δεν σταματάει, όπως είδατε. Δείτε πως έσκαψε μόνη της. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Εδώ μέσα, κάτω από αυτό το κουτό. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα της κακής συγκυρίας. Φαίνεται τώρα καλύτερα. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά. Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Βλέπετε. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά, για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ρόλο της αυγής, για το κύμα που απόγομεινε μόνο. Να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς, και να διώχνει της πίκρας τον πόνο. Έτσι τώρα είναι με τα χώματα ακόμα. Δείτε κομμάτι. Δείτε κομμάτι που βρίσκουμε σήμερα. Εντάξει, έχουν μικρύνει κάπως και φυσικά είναι σε πολύ μικρότερη ποσότητα από ό,τι ήταν τους προηγούμενους μήνες. Παρ' όλα αυτά είναι φανταστικά τα αρώματα. Ενώ είμαστε 20 Δεκεμβρίου και έχουμε μαζέψει πια αρκετά κομμάτια και σχετικά μικρά. Και τα βλέπουμε. Καλή, καλή. Μία φωλιά από 4 κομμάτια είναι. Δύσκολα κομμάτια να τα βρούμε. Τι μανιά του είναι. Είναι συνέχεια αυτές που βγάλαμε από ένα σκάψιμο της μουσας. Ήταν σε φωλιά, σε οικογένεια. Είδαμε και προηγούμενα πως τα δύο κομμάτια εφάπτονταν μεταξύ τους. Όλα εφάπτονταν. Να δαγκώνεις με πόνο τη μιλιά σου.